Έτσι, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Ισχύει αυτό. Η Φράπορτ το έχει αυτό, η Ευθεθύνη. Δεν το ξέρω αυτό. Να σου πω. Ναι. Η Φράπορτ δεν το έχει. Να φροντίσει, να το βάλει τώρα. Δεν τα πουλήσαμε τα αεροδρόμια. Ναι, νόμιζα τα περιφερειακά, δεν ήξερα και τη Θεσσαλονίκη. Το έχουμε πουλήσει αυτό. Λέει πολύ να ναι. Αλλά... Εχθές έβγαλε και μία ανακοίνωση η Φράπορτ λέγοντας ότι δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες που είχε εκφράσει τον τελευταίο χρόνο ότι κλείνοντας ο κεντρικός διάδρομος για τα έργα συντήρησης που πρέπει να γίνουν θα έχουμε ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο Μακεδονίας και βλέπουμε ότι αυτό έχει ήδη ξεκινήσει βέβαια. Μάλιστα. Και μεγάλη Βρετανική αεροπορική εταιρία. Α, έσβησε το δέντρο πίσω σου πολύ. Έσβησε το δέντρο. Όχι, δεν έσβησε. Δεν έσβησε. Ήρθα εγώ, ήρθε το κολλήδι και έφυγε το δέντρο. Σαντίστηκε μπουτάρισμα αυτά που είπαμε και έσβησε το δέντρο. Έλα ρε δημαρχάρα, δεν είπαμε κάτι για σένα. Δεν είπαμε κάτι για κοίτα ρε με το που βγήκαμε εμείς. Τράβηξε την πρίζα. Κοίτα, αυτό τώρα είμαι συγχωρής. Σας παρακαλώ, δώσε το λίγο. Είναι δάχτυλος αυτό. Και κάτι άλλο, μάγια μου. Ορίστε. Επειδή λες συνέχεια στην Πολίνα τι ωραία η Θεσσαλονίκη και θέλω να πω...